Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Απαντήσεις στις καταγγελίες της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών έδωσε σήμερα αμέσως συνέντευξη τύπου ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Αθανάσιος Ματάκος. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, από το 2015 έως και σήμερα υπήρξε αύξηση των υπηρετούντων ιατρών κατά 30%. Ο ίδιος σημειώνει ότι η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών από τα στοιχεία που παραθέτει αποσκοπεί στην δημιουργία ενός τεχνικού θορύβου έτσι ώστε να αναστατωθούν οι πολίτες. Είδαμε χθες τι κατήγγειλε η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών και αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση μπροστά στο νοσοκομείο των Σερών. Πάμε να δούμε τι λέει σήμερα ο διοικητής. Απαντήσεις έδωσε σήμερα ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών Αθανάσιος Ματάκος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου παραχώρησης στο νοσοκομείο σχετικά με τις καταγγελίες της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών για τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας τμήματων εξωτερικών ιατρίων και χειρουργείων του νοσοκομείου λόγω υποστελέχωσης. Σχετικά με τη στελέχωση της ιατρικής υπηρεσίας, ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι από τον κατάλογο των γιατρών που υπηρετούσαν στο νοσοκομείο το 2010, το 2015 και το 2019, όπως δίνεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών, προκύπτει αύξηση των ειδικών γιατρών από το 2015 μέχρι και σήμερα κατά 24 άτομα, 10 μόνιμοι και 14 επικουρικοί ειδικοί γιατροί. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ματάκο, αύξηση των υπηρετούντων γιατρών κατά 30%. Σε σχέση με τους 79 που υπηρετούσαν το 2015. Από τον κατάλογο των γιατρών που υπηρετούσαν στο νοσοκομείο το 10, 15 και το 19, όπως ακριβώς τον έδωσε σε εσάς χθες η ΕΝΗΣ, προκύπτει ότι από το 2015 και μετά προσλήφθηκαν 24 άτομα, δηλαδή 10 μόνιμοι και 14 επικουρικοί ειδικοί γιατροί. Δηλαδή, σε σχέση με τους 79 που υπήρχαν το 2015, έχουμε μια αύξηση 30%. Απ' την άλλη, η ΕΝΗΣ εσχεμένα παραλείπει να αναφέρει ότι ήδη υπάρχει δημοσιευμένη προκήρυξη για 9 ειδικούς γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που ξεκίνησε σήμερα και πάει μέχρι τις 30 Ιουνίου, και ότι αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο Υγείας για την επαναπροκήρυξη των 6 θέσεων που είχαμε για τα ΤΕΠ. Το νοσοκομείο, ακολουθώντας την πολιτική και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, είναι σε αναμονή πλήρωσης 15 επιπλέον θέσεων από την αρχή του 19. Με την ολοκλήρωση των διορισμών θα έχουμε τελικά 40 επιπλέον ειδικούς γιατρούς σε σχέση με το 2015 ή αλλιώς αύξηση σε ποσοστό 60%. Είναι φανερό τώρα ότι η κίνηση της ΕΝΗΣ για κινητοποίησης και όλη η σχετική κινδυνολογία σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αποσκοπεί πουθενά αλλού παρά να δημιουργήσει ένα τεχνητό θόρυβο και αναστάτωση στους πολίτες των Σερών. Προφανώς δεν είναι όπως κάποιος θα ήθελε, αλλά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα μιλάνε πάντα, είναι καταλυτικά. Δεν είναι εικόνα όπως τα θέλαμε. Αλλά όμως οι δυσκολίες υπάρχουν. Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι δεν δυσκολεύτηκαν οι γιατροί για να πάρουν τις άδειες. Όταν το νοσοκομείο έχει 52%, τώρα κατάφερε να ξεφύγει λίγο πάνω από το 52% γιατρούς για να βγουν οι άδειες, είναι φανερό ότι όσοι μένουν μέσα την ώρα που κάποιος είναι σε άδεια, θα πάρει κάποιες εφημερίες παραπάνω. Όλοι δηλαδή συνολικά θα πάρουν εφημερίες παραπάνω. Τα χειρουργεία μειώνονται Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι μια κατάσταση. Τώρα, εγώ δεν θέλω να το συνδυάσω αυτό με την προεκλογική περίοδο, αλλά το μυαλό του καθενός πάει εκεί. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο κ. Ματάκος αναφέρθηκε σε όλα τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Τον αξονικό, την παιδιατρική, τη χειρουργική, την καρδιολογική, την οφθαλμολογική κλινική, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, την αιμοδοσία, το παθολόγο ανατομικό, τη μονάδα τεχνητού νεφρού, την ψυχιατρική κλινική, τη μονάδα χημειοθεραπείας, την ορθοπαιδική κλινική. Αναφορά επίσης έκανε στις ειδικότητες γαστρεντερολόγου, δερματολόγου, ογκολόγου αλλά και ρευματολόγου. Αξονικός λοιπόν. Δεν υπάρχει τμήμα αξονικό στο νοσοκομείο, αλλά τμήμα ακτινολογικό, στο οποίο υπάγεται ο αξονικός και στο οποίο υπηρετούν 5 ειδικοί, 4 μόνιμοι και μία επικουρικός που λύγει η θητεία τους μετά από 1,5 χρόνο. Και υπάρχει στην τρέχουσα προκήρυξη μια θέση επιμελητή β' ακτίνο διαγνωστικής. Για τους δύο γιατρούς που πρόκειται να συνταξιδοτηθούν θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράψαμε, δηλαδή το ένας προς ένας. Θα φύγουν και θα έρθουν άλλοι στη θέση τους. Παιδιατρική. Υπηρετούν 3 μόνιμοι και μια επικουρικός που η θητεία της λύγει άμεσα. Θα δοθεί προτεραιότητα στην επαναπρόσληψη της επικουρικού και ταυτόχρονα σημειωτή ότι θα εγκριθούν οι εφημερίες του ειδικού πατέκα που γίνονται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Χειρουργική. Δεν εκκρεμεί καμία αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση.
Στην παρούσα χρονική στιγμή υπηρετούν 7 ειδικοί μαζί με την κυρία Παυλίδου, η οποία επανέρχεται στην υπηρεσία τον Ιούλιο του 19, δηλαδή τον άλλο μήνα, μετά από την άδεια ανατροφής τέκνου. Παρότι ο όγκος εργασιών της κλινικής είναι μεγάλος, δεν ζητήθηκε στην προκήρυξη μονίμων ιατρών χειρουργός, διότι στη λίστα των επικουρικών της 4ης ΥΠΕ υπάρχουν χειρουργοί που έχουν δηλώσει το Γενικό Νοσοκομείο Σερών και οι προϋποθέσεις, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον 2 χειρουργούς από αυτή τη λίστα. Καρδιολογική. Έχει μετακινηθεί ένας γιατρός από το Κέντρο Υγείας, είναι Γενικής Ιατρικής, για εφημερίες και έχει ζητηθεί στην προκήρυξη που έχουμε κάνει, αυτή που τρέχει δηλαδή από σήμερα, ένας επιμελητής Β καρδιολογίας. Στην οφθαλμολογική έχει ζητηθεί μια θέση επιμελητή Β στην προκήρυξη που έχει γίνει με σκοπό τη μείωση του χρόνου αναμονής στις επιμβάσεις καταράκτη, ο οποίος όλοι ξέρουν και σερέοι όλοι το ξέρουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλος αυτός ο χρόνος. Στις ΜΕΘ είναι καλυμμένες όλες οι προβλεπόμενες θέσεις. Το τμήμα λόγω πληρότητας έχει αναλάβει προσωρινά όλες τις διακομιδές, επικουρώντας το έργο του ανεφθυσιολογικού τμήματος. Αιμοδοσία. Είναι καλυμμένες και οι δύο προβλεπόμενες θέσεις, αλλά επειδή μία γιατρός είναι μετακινημένη στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας, έχει ζητηθεί μία θέση επιμελητή Β στην τωρινή προκήρυξη. Παθολογοανατομικό. Έχει προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β στην τωρινή προκήρυξη. Μονάδα τεχνητού νεφρού. Δεν εκκρεμεί καμιά αίτηση για απαραίτηση συνταξιοδότηση και ταυτόχρονα έχει προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β νευρολογία στην τωρινή προκήρυξη. Ψυχιατρική. Εκτός των 3 ιατρών που αναφέρει το έγγραφο της ΕΝΗΣ, στην ψυχιατρική υπηρετούν 2 ψυχίατροι από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και ένας από το Κέντρο Υγείας Σερών. Δηλαδή συνολικά 6 γιατροί. Μονάδα χημειοθεραπείας. Έχει προκηρυχθεί μια θέση ογκολόγου, επιμελητή Β. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Σερών θα υπάρχει μόνιμος ογκολόγος. Ορθοπαιδική. Υπηρετούν 2 μόνιμοι και 4 επικουρικοί, εκ των οποίων ο ένας είναι υποδιορισμός σε μόνιμη θέση του νοσοκομείου. Δηλαδή ο κύριος Καλαμπάκος, αν θέλετε. Επιπλέον μετακινείται από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ο κύριος Αρίδης, που καλύπτει μέρος των χειρουργείων της κλινικής. Ταυτόχρονα, ένας από τους γιατρούς που διορίζονται στα ΤΕΠ είναι ειδικότητας ορθοπαιδικής. Δηλαδή η ορθοπαιδική αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να στέλνουμε γιατρούς κι αλλού. Να αναφέρουμε ότι στους γιατρούς που έχουν προσληφθεί έχουμε τις ειδικότητες του γαστρεντερολόγου και του δερματολόγου που έλειπαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Και ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου, εκτός του ογκολόγου, προκηρύξαμε και θέση ειδικότητας ρευματολόγου. Τέλος, ο κ. Ματάκος αναφέρθηκε και στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών για το πρόγραμμα δράσης τους. Στάθηκε λίγο παραπάνω στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν αύριο οι νοσοκομειακοί γιατροί έξω από το Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Για το έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, τόνισε πως πρόκειται για ένα έγγραφο μνημείο προχειρότητας, απόλυτα παράνομο που ευτελίζει τον επαγγελματισμό των ιατρών. Σημειώνοντας πως η κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουν αύριο οι γιατροί έχει ως στόχο την αποσταθεροποίηση του Γενικού Νοσοκομείου των Σερών. Πουθενά στις 2 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν αναφέρεται η ύπαρξη απαρτίας. Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας για τη λήψη απόφασης σε τόσο σοβαρά θέματα. Πρόκειται για ένα έγγραφο μνημείο προχειρότητας, είναι αυτό το που λέει αυτά τα λίγα πράγματα. Ένα μνημείο προχειρότητας. Απόλυτα παράνομο που ευτελίζει, κατά την άποψή μου, τον επαγγελματισμό των γιατρών. Αντί αυτής της γνωστοποίησης, στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΗΣ, που πρωτοκολλήθηκε στις 16, εξαγγέλλεται στάση εργασίας την Τετάρτη, 8/6. Την Τετάρτη δεν έχουμε 8/6, έχουμε 12/6. Και μόνο γι' αυτόν τον λόγο, αν του πηγαίναμε στην εισαγγελία, θα γελούσε άνθρωπος. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν πρόκειται να το κάνω. Η ΕΝΗΣ εξάγγειλε απεργία μόνο από δραστηριότητες που δημιουργούν πρόβλημα στους πολίτες, οι οποίοι είναι σε λίστα αναμονής. Είναι σαφές ότι ο στόχος τους είναι να προκαλέσουν αγανάκτηση στους πολίτες μέσω της ματαίωσης ραντεβού που έχουν κλειστεί πριν από καιρό και ειδικά με τη ματαίωση χειρουργείων που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς. Η στάση τους αυτή είναι σαφώς αντιδιοντολογική και καταχρηστική, αφού για άλλους λόγους επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν το νοσοκομείο. Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών κλοπή κοσμημάτων από σπίτι 83χρονης στην πόλη των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 52χρονης γυναίκας, η οποία, κυρίες και κύριοι, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στην ηλικιωμένη. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς αναφέρει το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Η
Σε σήμερα εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων από κατοικία 83χρονης ηλικιωμένης στις Σέρες. Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, κλοπή κοσμημάτων από σπίτι 83χρονης έγινε το προηγούμενο διάστημα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 52χρονης, η οποία συνελήφθη για το αδίκημα της κλοπής. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το χρονικό διάστημα από τις αρχές Απριλίου μέχρι 8 Ιουνίου, η 52χρονη που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της ηλικιωμένης αφαίρεσε διάφορα κοσμήματα, η αξία των οποίων φτάνει τις 20.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση της ηλικιωμένης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της 52χρονης εντοπίστηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα και αποδόθηκαν στην παθούσα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Συνέχεια στο δελτίο, προσκλητήριο αλλαγής κυρίως προς τους νέους απίφθινο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του προγράμματος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτό το προσκλητήριο αλλαγής καλούμε πρώτα απ' όλα τους νέους και τις νέες να ανοίξουν αυτό το δρόμο. Καλούμε τους νέους να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν μια καλύτερη Ελλάδα. Στις 12 πιο εμβληματικές δεσμεύσεις για υλοποίηση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από την επομένη των εθνικών εκλογών, επικέντρωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του 12σέλιδου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη τετραετία. Ειδικότερα, οι κεντρικοί στόχοι δεσμεύσεις αφορούν στην εργασία, την ανάπτυξη, τη φορολογία, το κράτος και το κοινωνικό κράτος. Στις βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνεται ο στόχος για 500.000 νέες και ποιοτικές δουλειές, ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021, μόνιμες προσλήψεις 10.000 ατόμων στην υγεία και 15.000 στην παιδεία, θέσεις σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά. Επίσης, κεντρική θέση στο σχέδιο για την ανάπτυξη κατέχει η πράσινη ανάπτυξη, καθώς και η μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%. Στις 12 βασικές δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ συγκαταλέγονται τέλος το πλήρως ψηφιοποιημένο δημόσιο και ο πολιτικός γάμος για ομόφυλα ζευγάρια. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι αν θα κρατήσουμε την Ελλάδα στα χέρια μας ή θα τη δώσουμε πίσω σε αυτούς που τη χρεοκόπησαν, και πρόσθεσε ότι δεν είναι πια μια χρεοκοπημένη χώρα, αλλά μια χώρα που έχει την πολυτέλεια να συζητάει για το δικό της πρόγραμμα και όχι για ένα πρόγραμμα που θα κληθεί να εγκρίνει η Τρόικα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την πορεία προς το εμπρός ή αν θα ξαναγυρίσει πίσω στα δύσκολα και δραματικά χρόνια. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας και πάλι. Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά των Σερών πραγματοποίησε σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία εδώ στις Σέρες, ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες, με παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς. Αναφέρθηκε στα μηνύματα τα οποία εισπράττει ο ίδιος αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα, αν και εφόσον κυβερνήσει τη χώρα η Νέα Δημοκρατία. Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά των Σερών πραγματοποίησε σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνομίλησε με τους πολίτες και αφουγκράστηκε για μία ακόμη φορά τα προβλήματά τους. Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας έχει επισκεφτεί πολλές περιοχές και χωριά του νομού μας και η εικόνα που αντικρίζει είναι ερημική. Τα μηνύματα που εισπράττει είναι δυσάρεστα, καθώς ο κόσμος δεν έχει καμία ελπίδα και ότι αδειμονεί για πολιτική αλλαγή. Και ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχέδιο, κάτι που έχει μεγάλη ανάγκη η περιοχή μας, καθώς επίσης και ότι εγγυάται τη μείωση των φόρων κατά 9% για κάθε μισθωτό, αγρότη και επαγγελματία. Καταρχάς, διαπιστώνεις για άλλη μια φορά την ερημική εικόνα που παρουσιάζουν τα χωριά του νομού μας. Είναι μια θλιβερή εικόνα αυτή που βλέπουμε όταν επισκεπτόμαστε τα χωριά. Ο κόσμος αδειμονεί για πολιτική αλλαγή. Έχει χάσει κάθε ελπίδα και περιμένει πια τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τη μόνη λύση στα προβλήματα που μπορεί να έχει για την αγροτική οικονομία, ανάπτυξη, την ανεργία. Τα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν τους Σεραίους σήμερα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι από την πρώτη μέρα η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τους φόρους κατά μέσο όρο 9% για κάθε αγρότη, μισθωτό ή επαγγελματία. Και φυσικά θα εφαρμόσει νέο σχέδιο για να αναταχθεί ο πρωτογενής τομέας που τόσο πολύ ανάγκη έχει η περιοχή μας.
Ο υποψήφιος βουλευτής σχολίασε επίσης τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ξέχασε να αναφέρει ότι επί της κυβερνήσεώς του έχουν επιβληθεί οι περισσότεροι φόροι, ότι η χώρα μας είναι η τελευταία στις μεταρρυθμίσεις, με τους χαμηλότερους δείκτες ανάπτυξης στην Ευρώπη και ότι είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία. Ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, μάλλον καταλάβαμε ότι ζει σε άλλη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μια κανονικότητα στην Ελλάδα, μόνο που ξέχασε να μας πει ότι έχει επιβάλει τους περισσότερους φόρους από κάθε άλλον πρωθυπουργό. Ξέχασε να μας πει ότι η χώρα μας έχει το χαμηλότερο δίκτυο ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είμαστε τελευταίοι στις μεταρρυθμίσεις και είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας πρέπει να παραδεχθεί ότι η κυβέρνησή του έχει αποτύχει πλήρως σε όλους τους τομείς και ότι η μόνη λύση είναι η πολιτική αλλαγή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε θέματα εκπαίδευσης τώρα, κυρίες και κύριοι, με τα μαθήματα αρχές οργάνωσης και διοίκησης στοιχεία μηχανών, ναυσιπλοεία 2, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις και προσανατολισμός υπολογιστών, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές στο Νεπάλ. Ομαλά κύλησε και σήμερα η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές στο Νεπάλ. Τα εξεταστέα μαθήματα της Γενικής Παιδείας ολοκληρώθηκαν και τώρα σειρά έχουν τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, εξετάζονται οι μαθητές υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι ειδικότητές τους είναι πολλές. Τα μαθήματα τα οποία είναι μαθήματα γενικής παιδείας έχουν ήδη εξεταστεί. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα πράγματα κύλησαν ομαλά. Δεν είχαμε κάτι το οποίο να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Οι μαθητές στο Νεπάλ που διαγωνίζονταν ήταν 350, αλλά σημειώθηκε μία αποχή της τάξης του 30% και ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας τους προέτεψε να μην τους πτωεί μια πιθανή τους αποτυχία σε κάποιο μάθημα και να συνεχίζουν τη διαδικασία κανονικά. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Ιουνίου. Και ότι εκείνο που έχει σημασία είναι, επειδή βαδίζουμε προς τη συνέχεια και κάποιες ειδικότητες των επαγγελματικών λυκείων ήδη θα ολοκληρώσουν και την εξέτασή τους στα μαθήματα, είναι ότι θα πρέπει να διαγωνιστούν κανονικά μέχρι το τέλος. Μην δηλαδή παραιτηθούν βλέποντας ότι σε κάποιο μάθημα δεν τα πήγαν καλά. Υπάρχει και το επόμενο μάθημα το οποίο μπορεί να είναι καθοριστικό. Είναι, όπως έχουμε και άλλη φορά πει, οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων είναι περί τους 350. Είχαμε από την αρχή μία αποχή της τάξης του 30%, η σημερινή μέρα μας έδωσε 33%, η διαφορά βέβαια δεν είναι μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει η αποχή αυτή είναι σταθερή. 18 του μηνός, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η λήξη στα γενικά τα λυκεία των πανελλαδικών εξετάσεων και στα επαγγελματικά, όπως σας είπα προηγουμένως, η λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων είναι στις 20 του μηνός. Πάμε τώρα σε ένα θέμα, μένουμε σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τους προηγούμενους μήνες, ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια τη στήριξή της στον διευθυντή του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, Σερών, εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών στις ΣΕΡΕΣ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Στάθης Πολίτης, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι ο εν λόγω καθηγητής του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ των ΣΕΡΟΝ προσπαθεί να βάλει σε ορθή λειτουργία το σχολείο με κάποιους να αντιδρούν στην πρόθεση αυτή. Η στήριξη έρχεται μετά από καταγγελία που δημοσίευσε χθες η ΟΛΜΕ. Ο διευθυντής, ο οποίος έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να βάλει σε ορθή λειτουργία το σχολείο και κάποιοι αντιδρούν. Και γι' αυτό βγαίνουν και αυτές τις καταγγελίες εναντίον. Στο πλευρό του διευθυντή του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ των ΣΕΡΟΝ συντάσσεται η Ομοσπονδία Γονέων των Μαθητών και ο πρόεδρός της, Ευστάθιος Πολίτης, ως προς την πρόσφατη καταγγελία της ΟΛΜΕ. Ο διευθυντής του εν λόγω σχολείου προσπαθεί να βάλει με χίλιους τρόπους σε ορθή λειτουργία το σχολείο, υποστηρίζει ο κ. Πολίτης, λέγοντας ότι η Ομοσπονδία στηρίζει τον διευθυντή στην προσπάθεια λειτουργίας του σχολείου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας. Εμείς, σαν Ομοσπονδία Γονέων, στηρίζουμε τον διευθυντή του συγκεκριμένου σχολείου στην προσπάθειά του να λειτουργήσει το σχολείο όπως πρέπει να λειτουργήσει, προς όφελος των μαθητών και προς όφελος της κοινωνίας. Δεν μπορεί
να μην γίνονται μαθήματα. Δεν μπορεί να μην λειτουργεί το σχολείο, γιατί είτε οι εκπαιδευτικοί είτε κάποιοι μαθητές δεν θέλουν να πάνε. Θα πρέπει το σχολείο να λειτουργήσει. Ο νόμος έχει κάνει τα σημερινά λύκεια και ΕΠΑΛ για να διευκολύνει και τους εργαζόμενους να πάνε να φοιτήσουν, αλλά θα πρέπει το σχολείο να λειτουργήσει. Δεν να δίνει μόνο πτυχία και χαρτιά με 18 και 20, χωρίς συμμετοχή και χωρίς εκπαίδευση. Γιατί πάρα πολλά παιδιά που πάνε εκεί, πάνε για να μάθουν και πρέπει να μάθουν. Στην καταγγελία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ αναφέρει ότι καταδικάζει την προσφυγή σε πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι δεν αποτελεί αποτελεσματικό και επιθυμητό τρόπο διοίκησης. Η διοίκηση κάθε σχολικής μονάδας οφείλει και υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά της σε πνεύμα συνεννόησης, με ανοιχτούς διάβλους ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι συνεχείς προσφυγές σε πειθαρχικές διαδικασίες όχι μόνο επιβαρύνουν το εργασιακό περιβάλλον και το κλίμα συνεργασίας και επίτευξης εκπαιδευτικών παραγωγικών σκοπών, αλλά απέναντίας επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ως ΟΛΜΕ πιστεύουμε ότι η διεύθυνση των σχολικών μονάδων οφείλει και υποχρεούται να κατανοεί τα τυχόν προβλήματα των συναδέλφων και να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε αυτά να εξαλείφονται και όχι να μεγιστοποιούνται. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι ο διευθυντής του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Σερών, με ενέργειες ή παραλήψεις του, δυστυχώς δεν προωθεί τη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο παιδαγωγικό αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι να νιώθουν ασφάλεια εντός του εργασιακού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, καταλήγει η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. Δυστυχώς και με εκπαιδευτικούς οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν ανταποκρινόταν στο σχολείο όπως θα έπρεπε. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει και από μαθητές, αλλά και από εκπαιδευτικούς και από την κοινωνία. Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής κάνει μια προσπάθεια να φέρει σε τάξη το σχολείο και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Εμείς τον στηρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια και δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, για να αναφέρω σε άλλα, να μαθητές οι οποίοι να θέλουν να δώσουν πανελλαδικές μαθηματικά και μέχρι πριν 2 μήνες να μην έχουν κάνει μαθηματικά καθόλου για τον ΑΒ λόγο, γιατί ο καθηγητής δεν πήγαινε ή δεν υπήρχε, και να αναγκαστεί ο παλιός σύμβουλος, που λέγεται ο παλιός επιθεωρητής, συντονιστής που λέγεται τώρα μαθηματικών, να πηγαίνει να τους κάνει μάθημα για να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν πανελλαδικές. Είναι μια ομάδα εκεί που δεν θέλει να λειτουργήσει το σχολείο όπως πρέπει. Με το ζήτημα το συγκεκριμένο, θα δούμε τι γίνεται και με την ΟΛΜΕ, με την ΕΛΜΕ. Αν θέλουν κάποιοι εδώ να κάνουν παρέμβαση για αυτό το ζήτημα, θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ανοίγουμε δρόμους στις διεθνείς αγορές για τα προϊόντα μας. Με τον τίτλο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης υπογράφει άρθρο στο ένθετο Αγροτική Οικονομία της εφημερίδας Τα Νέα του Σαββατοκύριακου, όπου αναλύει τόσο το έργο του ως Υπουργός, όσο και το όραμά του για το μέλλον. Ανοίγουμε δρόμους στις διεθνείς αγορές για τα προϊόντα μας. Με τον τίτλο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχοβίτης, υπογράφει άρθρο στο ένθετο Αγροτική Οικονομία της εφημερίδας Τα Νέα του Σαββατοκύριακου. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα ήταν γνωστά, αναφέρει ο Υπουργός και συνεχίζει. Ρίχτηκαμε στη μάχη της αντιμετώπισης των προβλημάτων των ανθρώπων του Μόχθου με στόχο την επίλυσή τους και τη βελτίωση του εισοδήματός τους, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί να απολαμβάνουν το προϊόν της δουλειάς τους. Στη συνέχεια, ο Υπουργός προχωράει σε ένα σύντομο απολογισμό του έργου του στο Υπουργείο. Από το 2015 μέχρι σήμερα, ο αγροτικός κόσμος έχει λάβει 11 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν μεν τρέχουσες πληρωμές κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά και περιπτώσεις παλαιότερων ετών που δεν είχαν εξοφληθεί ακόμα και από το 2007. Επίσης, υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκές αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ της Ελλάδας για πρόστιμα και καταλογισμούς, ενώ πριν το 2015 υπήρχαν μόνο καταδικαστικές αποφάσεις. Στους 8 μήνες που έχω την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρει ο Υπουργός, το νομοθετικό έργο περιλαμβάνει πάνω από 750 υπουργικές αποφάσεις και 14 νομοθετικές ρυθμίσεις. Στο άρθρο του, ο Υπουργός καταλήγει αναπτύσσοντας το όραμά του για το μέλλον. Μιλάει για τη νέα ΚΑΠ που αποτελεί προτεραιότητα και καταλήγει. Θα προχωρήσουμε στην κατασκευή νέων έργων υποδομής. Ήδη εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 32 εγγυοβελτικών έργων που θα δώσουν παραγωγική ανάσα και θα μειώσουν το κόστος άρδευσης. Όλα όσα υλοποιήσαμε ήταν δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων και έγιναν πράξη. Με καθημερινό διάλογο συνεχίζουμε να δίνουμε λύσεις. Κυρίως όμως σχεδιάζουμε το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.
Συνεχίζεται στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών η διανομή τροφίμων για τους δικαιούχους του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το λεγόμενο ΤΕΒΑ, για το 2019, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής των Σερών. Ξεκίνησε σήμερα η διανομή τροφίμων σε είδη παντοπολίου μέσω του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, οι Δήμοι του Νομού και οι κοινοφελείς τους επιχειρήσεις από τις 4 έως τις 13 Ιουνίου θα προβούν στη διανομή προϊόντων. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Σερών μαζί με την ΚΕΒΙΣ, η διανομή θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου. Σήμερα ολοκληρώνει τη διανομή της η ΚΕΒΙΣ και από αύριο αναλαμβάνει τη σκητάλη ο Δήμος Σερών. Οι ωφελούμενοι από την πλευρά της ΚΕΒΙΣ είναι 536 και τα τρόφιμα που θα διανεμηθούν είναι ρύζι, όσπρια, μακαρόνια, κορνφλέικς, αλεύρι, ζάχαρη, μαρμελάδα, γάλα μακράς διαρκείας, ελαιόλαδο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εξουσιοδότηση και η αστυνομική ταυτότητα για την απαραίτητη ταυτοπροσωπεία. Δικαίωμα παραλαβής τροφίμων έχουν όλοι οι παλιοί αλλά και οι νέοι δικαιούχοι του επιδόματος αλληλεγγύης που έχουν ενταχθεί σε αυτό μέχρι και 2 μήνες πριν τη διανομή τροφίμων. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε εκπληκτικές προσφορές κάθε μέρα. Φέτα Pop Paiku μόνο 5,95 το κιλό. Κάθε μέρα ολόφρεσκα αρτοποιήματα από το φούρνο μας στο Καρβέλι για όλες τις στιγμές της ημέρας. Βρείτε τώρα κρουασάν βουτύρου και με πραλίνα μόνο 50 λεπτά. Παγωτά βιολέτα 2 λίτρα, όλες οι γεύσεις μόνο 3,28. Lipton Ice Tea 1,5 λίτρου και 500 ml 30% πιο φθηνά. Και ακόμα, σκυλοτροφή 1230 γραμμάρια μόνο 98 λεπτά. Αλλά και αφρόλου τραφά 750 ml μόνο 2,95. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Τέρμα, κυρίες και κύριοι, στο παρκάρισμα λεωφορείων και φορτηγών σε γειτονιές και άλλους χώρους βάζει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες. Με αυτή την απόφαση δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης με στόχο το σεβασμό προς το περιβάλλον. Τέρμα στο παρκάρισμα λεωφορείων και φορτηγών σε γειτονιές και άλλους χώρους βάζει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες. Με την απόφαση αυτή δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης των υποδομών στάθμευσης οχημάτων της κατηγορίας αυτής στη χώρα μας, καλύπτοντας έτσι την έλλειψη κανονιστικής διάταξης στον τομέα αυτών, σύμφωνα με το Υπουργείο. Με τη δημοσίευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης των λεωφορείων, των διαφόρων τύπων φορτηγών, βιτιοφόρων, αλλά και των αυτοκινούμενων και ρημουλκούμενων τροχόσπιτων στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, οι όροι και οι προποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση με το οδικό δίκτυο, η χωροθέτηση των σταθμών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα συμμόρφωσης εντός 18 μηνών με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή των υφιστάμενων σταθμών βαρέων οχημάτων που δραστηριοποιούνται σήμερα προκειμένου να διατηρήσουν τη λειτουργία τους. Και 38! Και 39! 41! Και 42! Γιατί σταμάτησες! Με τόσα νούμερα που έκανε κλικ! Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το κι εσύ. Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online. Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα OPAP της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. 142 χρόνια συμπληρώνονται από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του οργανισμού σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο όλα αυτά τα χρόνια.
Στις 10 Ιουνίου 1877, δηλαδή πριν από 142 χρόνια, ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα. Το έργο του Ερυθρού Σταυρού είναι πολυδιάστατο και πολυπίκυλο. Ενεργεί πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στοχεύοντας στον πάσχοντα άνθρωπο και στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου χωρίς εθνικές και πολιτισμικές διακρίσεις. Με αφορμή την επέτειο, ο πρόεδρος του, Αντώνιος Αυγερινός, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο του Ερυθρού Σταυρού στα χρόνια που πέρασαν. Με την έκθιμη οικονομική συνδρομή και η υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας, κατάρτισε και εφάρμοσε ρηξικέλευθα προγράμματα κοινοφελούς δραστηριότητας, υιοθέτησε πρωτοποριακές μεθόδους εξυπηρέτησης ζωτικών κοινωνικών αναγκών, ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά στη μεγαλόπνοη ανθρωπιστική αποστολή του και αναδείχθηκε σε θεμελιώδη και πολύθυμο θεσμό της δημόσιας ζωής μας, αναφέρει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και καταλήγει. Ο ερυθροσταυρισμός αποτελεί όχι μόνο καταναγκαστική και μεγαλόπνοη φιλοσοφική σύλληψη και ενόραση ανθρωπισμού και ευποιίας, αλλά και στεναρή πολιτική αγαθοποιού προσφοράς προς τον άνθρωπο. Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Καλοκαίρι χωρίς παγωτό απλά δεν γίνεται και όπως κάθε χρόνο τα ζαχαροπλαστεία Σεραϊκής Εταιρείας σας περιμένουν με μοναδικές δροσερές απολαυστικές γεύσεις παγωτού. Το καλοκαίρι έφτασε και ο υδράργυρος ανεβαίνει καθημερινά. Η πιο δροσερή απόλαυση της εποχής είναι ένα δροσιστικό και εύγευστο παγωτό. Για το λόγο αυτό, τα καταστήματα Γάλβας έχουν δεκαήμερο προσφορών από τις 7 έως τις 16 Ιουνίου για τα παγωτά που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Το δεκαήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή, τελειώνει στις 7 Ιουνίου, τελειώνει την Κυριακή στις 16 Ιουνίου. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, είναι ευχαριστημένος. Οι νέες γεύσεις, όπως προφιτερόλ, μπισκότο, μάγκο, φρούτα του δάσους και άλλα, μας περιμένουν να τα δοκιμάσουμε στην προσιτή τιμή για όλους με 7 ευρώ το κιλό. Τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Πέρα από τα κλασικά, πολύ ωραίο ήταν το προφιτερόλ, το ωραίο, το μπισκότο, τι άλλο να πω, το μάγκο είναι πάρα πολύ ωραίο που μας ήρθε, η σοκολάτα μπράουνις, τα φρούτα του δάσους, τα πάντα. Ναι, άρχισε, από το Σαββατοκύριακο είμαστε full. I'm carrying.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogies.tv. Από όλους εμάς, να είστε καλά.